Και επιστρέφουμε με Castlevania στο NES, γιατί βγαίνει και η τρίτη σεζόν στο Netflix. Να δούμε λοιπόν πώς ξεκίνησαν όλα. Λοιπόν, στο Super NES ήταν πολύ καλύτερο, αλλά η μουσική τα σπάει. Λοιπόν, είναι πολύ απλός ο χειρισμός, δύο κουμπιά, άλμα, μαστίγιο. Τώρα παίρνεις καινούργιο μαστίγιο δηλαδή. Παίρνεις upgrade, το κάνει πιο μακρύ με το σπάει. Και έτσι έχεις ένα μακρύ σκληρό μαστίγιο. Ναι. Και επίσης έχεις αυτά τα όπλα που είναι με το πάνω και το μαστίγιο τα πετάς. Αν πιάνει και το save τώρα. Πιάνει, ωραία. Γιατί δεν είμαστε στη φάση που ήμασταν πριν από 25 χρόνια. Τα ανακλαστικά. Τι, παίρνεις λεφτακά. Ναι, εντάξει, τώρα θα είναι arcade, βλακίε. Απ' τους όλους! Αυτά... Σκυλάκια! Ναι, είναι δαλοφόνοι! Δεν είναι σκυλάκια, είναι πούμα. Πάνθυρες, κάτι τέτοιο. Ναι. Και ο τρόπος για να τα βγάλεις είναι αυτός κανονικά. Εντάξει, πρώτη πίστα είναι γελία. Αυτά είναι ghouls υποτίθεται τώρα. Α ναι, ο σταυρός είναι insta kill τα πάντα. Α ναι. Γιατί... Power of Christ compels you. Hey, what? Τίποτα. Αυτός σου δίνει ενέργεια. Α, αυτός θα μετάει το χρόνο για λίγο. Α. Όταν το χρησιμοποιήσεις. Δεν το χρησιμοποιήσουμε ακόμα. One time είναι. Αν κάνουν καλά. Ωωωω, σπάστιδες. Τώρα τους σκοτώνεις και τα fireball. Τέλεια. Το κακό είναι ότι μπορεί εκεί που εσύ θες να πηδήξεις ξαφνικά να πεταχτεί ένας έτσι να σε πετάξουμε στη θάλασσα. Βασικά γι' αυτό σου δίνει το... το time stopper, γιατί αυτή την πίστα είναι πολύ... Oh, secret. Εντάξει, η πρώτη πίστα είναι... Επίσης κάθε πίστα έχει τρία stages πριν βρεις τον κακό. Ωα, τα μάτια μου. Δεν είχαν ακόμα την επιληψία τότε. Ή τουλάχιστον δεν τους ένιωζε. Δεν είχε εμφανιστεί νομίζω. Τότε δεν είχε εμφανιστεί κρούσμα, δεν σημαίνει ότι δεν υπήρχε. Ναι, αλλά δεν... Απλά τότε τους λέγανε δαιμονισμένους. Όχι εσύ. Τι! Όχι, απλώς δεν το είχαν υπόψη στους developers. Δεν τους ένιωζε. Μην είσαι άδικη. Δεν τους ένιωζε, αυτό λέμε. Δεν τους ένιωζε, δεν υπήρχε καταγεγραμμένο κρούσμα ώστε να υπάρχει νόημα. Δεν νομίζω. Πολύ μετά έγινε το... Το Castlevania είναι του 90... Αυτό μας έχει δώσει το κατάλληλο όπλο για την νυχτερίδα. Εν τω μεταξύ έβλεπα speedruns από Castlevania, αυτό του NES. Μιλάμε το ρεκόρ, είναι κάτι σε φάση 11 δευτερόλεπτα όλες τις τρεις πρώτες πίστες μέχρι την νυχτερίδα, κάτι τέτοιο. Χα! Τέσσερα λεπτά εγώ. Εντάξει, δεν είμαι πολύ μακριά από εδώ τέτοιο. Να, εδώ σου δείχνει πως θα είναι η επόμενη πίστα. Ανωδική εντελώς. Λοιπόν, τι θα γίνει τώρα. Θα πάρεις εσύ. Α. Θα παίξεις. Άμα χάσεις, ή θα πάμε στο load, ή θα το πάρω εγώ. Θα κάνουμε... Να δούμε. Αλλά αυτό που θα βλέπετε από εδώ και πέρα θα είναι μόνο επιτυχημένες προσπάθειες. Θα βάλουμε κανόνα να βγαίνει τουλάχιστον μια πίστα χωρίς να χάνουμε ζωή. Εντάξει. Περίμενε, πάρε παύση. Λοιπόν, θα βγάζουμε μια πίστα μόνο, πετυχημένες προσπάθειες μόνο. Θα παίζουμε ένα lax. Ό,τι ποιος πετύχει, περίμενε. Τώρα. Την εποχή. Ήταν λίγο περίεργος. Λείπει λίγο το fluidity. Δεν μπορούσαν εκείνη την εποχή να το βάλουν. Ήταν τέτοια τα χειριστήρια κιόλας.
Καλά, ναι, ισχύει. Και θα ξαναπώ ότι οι καρδούλες είναι τα πυρμαχικά μας. Κάθε καρδούλα είναι ένα throw του ειδικού όπλου. Interesting. Δικό σου. Καλή μας τύχη. Κάνεις το μέλλον. Ψυχή. Πώς έχεις πετάξει μέσα. Δεν είναι ανάγκη. Ρίξω. Ρίξω. Η καρδιά μου. Πάω ράψει. Ας βγούμε ζωντανή. Νομίζω πάνω είχε ένα... χειρομέρι. Όχι, δεν είναι να ανέβεις εκεί πάνω, όπως είσαι στο... Α. Πίδα και ρίξτος. Πίδα και ρίξτος στο μπούμερα. Να. Καλά. Α, τέλεια. Όχι, καθόλου τέλεια. Φύγε. Ρίξτε. Δεν είχε τελικά. Λάθος μου. Προσοχή! Οχ, σειρά μου! Με δύο τέτοια μόνο! Καλά θα περάσουμε. Καλή τύχη! Για να δούμε. Κι εγώ σ' αγαπώ. Ναι, τι να κάνουν εδώ πέρα. Ξέρεις, σπαστική θα τα δώσει μία. Ναι. Φαντάζομαι. Και αυτά είναι one hit, Δεν είναι ενέργεια. Και τώρα βρίσκουμε τους άλλους καινούριους εχθρούς. Τα κανόνια... Οχ! Και τα φαντάσματα! Εντάξει, τα κανόνια, ευτυχώς μας έδωσε το... το αγιασμένο νερό, γιατί είναι ο μόνος τρόπος να τα βγάλεις. Α, ναι. Ενώ ο εύκολος τρόπος. Ω, να το. Γιατί τα καίει έτσι σιγά σιγά. Σε απλώς κάθεσαι και περιμένεις. Και σε χτυπάει. Πόσες ήθελε, πω, δεν το θυμάμαι καθόλου. Τώρα τι κάνουμε. Κάβας πιο κοντά. Πάμε. Τουλάχιστον ξέρεις κατά το χειρισμό. Ναι, τον είχα φάει στη μάπα τόσα χρόνια. Τρία λοιπόν θέλει. Δεν το θυμάμαι τόσο δύσκολο. Unforgiving τα παιχνίδια αυτά. Πώς να κάνουμε ένα save εδώ. Ναι. Τριπλή ενέργεια και πλησιάζουμε στο boss, όπως είδαμε σε κάποιες αποτυχημένες ενέργειες. Το θέμα είναι να μην χάσω άλλη ενέργεια μέχρι εκεί. Μα και αυτό το κολοπαίχνιδο δεν σου δίνει. Τα σημερινά παιχνίδια δεν πλησιάζει τον boss. Δεν σου δίνει τίποτα. Σου δεν... Τα σημερινά παιχνίδια σου δίνουνε. Έλα! Έλα! Εντάξει, απίθανο. Τα νεύρα μου. Oh my god. Καταλαβαίνεις ότι άμα δεν είχαμε το αγιασμένο νερό δεν έβγαινε με τίποτα. Ναι, όντως. Με τίποτα όμως. Έτσι, holy water. Επειδή την ακινητοποιεί γι' αυτό.
Λοιπόν. Okay. Και μετά... αυτό ήταν το πρώτο boss. Το δεύτερο, boss. Τώρα πάμε εδώ και με τη μεγάλη γέφυρα. Ναι, αυτό. Λοιπόν. Είμαστε στο λαχανόκηπο. Ouch! Αυτό έχω να πω μόνο. Εντάξει. Εδώ είχε... Πού πας? Εδώ δεν ήτανε. Όχι, όχι, αυτό ήτανε. Είσαι αυτό στο επόμενο. Αν ξαναβγαίνουν κάθε φορά που πίσω την οθόνη, ξέρω να σου το πω. Στο επόμενο. Το χτύπησες, σε αυτό. Έλα, σε αυτό είναι, σε αυτό είναι. Να το. Όχι. Γύρνα, γύρνα. Γύρνα. Γύρνα απ' την άλλη! Φλάση! Εδώ να το κάνε το... Ρίξ' το αμέσως, αμέσως! Α, τώρα καλή τύχη! Κάνε... Α, μπράβο! Λοιπόν, εγώ προτείνω να σώσουμε στον άγχο της σκάλας. Οκ! Okay. Ανέβασε έτσι, ανέβατε. Πάντα μια παύση. Ωραία. Πόσες πίστες είναι σύνολο? 18, 6 bosses με 3 ο καθένα νομίζω. Πότε βγήκε το παιχνίδι? Το 90... έλεγε στην αρχή. Δεν θυμάμαι. Ψέμα το 87. Για ρίξε ένα ματιά online μέχρι να... μέχρι να κερδίσω. Γιατί γελάμε, δεν κατάλαβα. Α, τίποτα! Να το όμως, κέρδισα. Αχ, πάει το τσεκούρι! Πάει το τσεκούρι! Δεν πειράζει. Να. Λοιπόν, για να δω. Τα όπλα που σου δίνει δεν είναι τυχαία εδώ συνήθως. Το πιστεύω. Αυτά που χρειάζεσαι. Πεσλευάνια 1 ενιές. Πάλι με έδωσες. Το 86. Κοντά έπεσα. Άρα έχουμε 5 χρόνια όταν βγήκε. Ναι. Παραραραραρα, σειρά σου. Πάρε. Έλα. Άστο, δεν θα το χρειάζεσαι. Καλά. Πιο πολύ χρειάζεται να αποφύγεις μέδουσες. Θα τις αποφύγεις, όχι να τις σκοτώσεις. Ναι, ξεχνάω τα κουκιά. Και αυτό αν μπορείς, α, μπορείς να φύγεις. Ρίξ' το! Ένα χτύπημα είσαι τώρα. Σκύψε! Πίδα, ναι, και αυτό πέτρε. Ναι. Σειρά μου. Πόσες απέφυγες πριν, νομίζω η πρώτη, ναι. Η δεύτερη, ναι. Η τρίτη, ναι. Άρχισε να ανεβαίνεις. Αυτό κάνω. Άμα δεν με χτυπήσουν αυτές. Με χτύπησε! Α, δεν με χτύπησε. Πω πω παρελώ, με χτύπησε μέσα τώρα σε αυτός. Α! Έλα, γαμή. Υπέροχο κοράκι μου! Α, το ρο... αν θυμάμαι καλά, το ρολόι σου τρώει 5. By the way, δεν σου τρώει μία. Α! Επειδή και καλά είναι super power. I see. Τουλάχιστον έχουμε πολλά. Όχι, φτάσαμε στον boss. Με 4 ζούλες. 4 ζούλες, αυτό δεν είναι 4 ζούλες. Ω, Θεή! Θα παίξεις. Πάντα το ίδιο. Δεν ξέρω αν μπορείς να πηδήξεις από πάνω, ήσουν πολύ κοντά. Ναι. Άντε άλλο ένα. Πάμε. Τι είναι, κάτσε. Θα σου έρθει αυτό από πίσω τώρα. Άσε το γέροντα σπυρίσιο να σου δείξει.
Κίκι! Τι να σου δείξει. Ο γέροντας Πυρίσιος έχει προσαρμόσει τεχνικές δυσκολίες. Το θέμα είναι ότι όσο το παίζεις, τα δάχτυλά σου κάνουν, πώς το λένε, muscle memory από μόνα τους. Θα σε χτυπήσει ακριβώς εκεί. Ναι, το ξέρω, έκανα βλάκι. Και τώρα τι κάνω. Τώρα, προσέχεις, παίρνεις όπως έκανες πιο πριν, πάρ' το αυτό. Περίμενε. Κάπου εδώ έχει το... αυτό. Δεν φτάνει αυτό, δεν είναι τίποτα. Πρέπει να χτυπήσει κανείς βασικά. Να το κάνω, πρέπει να χτυπήσει μία. Έλα μου! Yeah! Έλα μου! Ενώ εμείς είμαστε ένα ζευγάρι. Ναι. Πούρτο μου! Πάρτα μου ρε άρεστη! Πάρτα μου ρε μουμιά! Έτσι, φέρω τα λεφτάκια. Και φυσικά μηδενίζουν τα πάντα. Ναι, παίρνει σκορ. Το πιο ξανά πράγμα στον κόσμο. Στα 90s. Πάνε και μόμιες μετά. Οχ. Το υπόγειο τέτοιο με τα νερά. Είναι το δεύτερο. Εντάξει, τα ηχητικά εφέ είναι για πλάκα. Okay. Λοιπόν, ξηρά. Πάμε άλλη μία εσύ. Καλά το πήγες. Πού δεν εμφανίσαι τώρα η νυχτερίδα. Δεν πειράζει, πάμε. Σώζω. Πάμε. Εδώ είναι το μυστικό. Αν μας χτυπήσει αυτήν την θερίδα, σε πετάει εκεί. Ναι. Που εκεί είναι bug και μπορείς να περάσεις από πάνω, σαν γέφυρα. Και περνάς πολύ έτσι. Αλλά never mind τώρα. Να, αυτό, εκεί που πάει αυτός. Βγήκε! Σκύψε καλά το. Έλα, πήδα. Τώρα. Η καρδιά μου, είμαι γέρος. Όχι! Τέλεια. Το κατάφερες. Φύγε πάνω. Το fireball, ώστε αν πετύχει στο στόμα του με το μαστίγιο, να μην του σκοτώσει το fireball πάντα. Αλητεία, αρκουδέιδες! Capcom αρκουδέιδες! Όχι να χάσω και από αυτούς, όχι ξεφτυλά! Ένα φαγητάκι θα πάρουμε, θα γίνω. Μπα. Μην μιλήσετε. Κοίτα τους αλήτες τώρα, και από μπρος και από πίσω. Εντάξει, τώρα μέσα στο τέλος, σου δίνει το σταυρό για ποιο λόγο ας πούμε. Α, μπράβο, για να δούμε το ξανακάνει, κάνω save. Ναι. Ελπίζω να έφταιγε το ότι... Ναι, ήμασταν αόρατοι, αυτό έφταιγε. Και μπλόκαρε το... Το σύστημα. Ναι, πες να ήταν back to NES. Επειδή μου δώσε το power up του αόρατου. Όπα, save, τι κάνω. Θες να παίξεις αυτήν την πίστα. Είναι γεμάτη με αυτά. Νομίζω επειδή είμαστε ένα χιτάκι μόνο. Βασικά, επειδή είμαστε ένα χιτάκι μόνο, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μια από τις ζωές που έχουμε κρατήσει. Τι, δεν μου δώσε τέτοιο. Υπάρχει αυτός ο τρόπος πάντα. Ναι. Με χτυπάς και φεύγω από πίσω σου. Αλλά έχει και άλλα τέτοια. Θυμάμαι πίσω είναι γεμάτη με τέτοια. Αυτά είναι παιδικά τραύματα το λένε. Α, μπος, θες να το παίξεις. Να δοκιμάσω. Δεν θυμάμαι. Αν και δεν νομίζω να καταφέρω τίποτα. Δεν θυμάμαι ποιος είναι. Ω, να το. Α, θα εξαφανιστεί μέχρι. Δοκίμασε, δεν χάνει. Λοιπόν, οπότε αν πηδήξεις στην αρχή, το πόδι θα πετάει ψηλά από ό,τι είδα. Να η λύση. Κατάλαβες. Ναι. Το πετάει εκεί που νομίζει ότι θα είσαι. Όχι εκεί που είσαι. Τελείωσε! Yep. That was it! Ναι, ήταν μέχρι να καταλάβουμε το κόλπο.
Yay! Ουφ, άλλοι δύο εχθροί, ο Χάρος και ο Δράκουλας. Ναι. Μ' αρέσει που θα λες, λέει, και... Θα πέθαινα. Τι εννοείς? Από... Θα πέθαινα πάνω από το χειριστήριο χωρίς να κάνω τίποτα κάθε φορά. Δεν νομίζω. Ναι. Πότε? Τότε? Τότε μια χαρά θα το βγάζεις. Δεν θα το βγάζα. Κοίτα, όταν έχει. Η αλήθεια είναι ότι γίνεται. Σαν gamer, εγώ δεν είμαι τόσο του pattern. Οπότε, εμένα αυτά τα παιχνίδια είναι εφιάλτης. Εγώ είμαι περισσότερο του strategy. Όταν τα παίζεις, όταν έχεις ένα παιχνίδι που το έχεις πάρει τότε. Πόσο κάνανε, 10.000 δραχμές? Ναι, ήταν επανάκριβα. Όταν το παίζεις, 30 και 40. Όταν έχεις πάρει λοιπόν αυτό και οι γονείς σου είπαν ότι αυτό είναι για αυτό το τρίμηνο το παιχνίδι σου. Ναι. Κάποια στιγμή το βγάζεις, δεν θες. Ναι. Γιατί πίστεψε με, το παίζα 5 ώρες τη μέρα, 4 ώρες τη μέρα. Κάποια στιγμή. Οι μυς πηγαίνουν από μόνοι τους. Η αλήθεια είναι ότι όμως υπάρχουν άτομα τα οποία απλά δεν το έχουν ακόμα και έτσι. Νομίζεις? Εγώ νομίζω ότι όλοι το έχουν. Α, ωραία. Γιατί? Save κάναμε, για κάνω. Ας κάνω εγώ. Νομίζω δεν θα μπορούσατε να φτάσετε ούτε μέχρι εδώ. Και τώρα μην είσαι. Είμαι λίγο άδικη. Είσαι. Υπάρχουν και gamers εκεί έξω και retro gamers που... Μα ναι, δεν λέμε. Που το έχουν. Έλα. Πάλι, άμα το... Λοιπόν, αυτό σε κάνει άνθρωπο για λίγα δευτερόλεπτα. Τώρα μπορεί να περάσουμε στα κοκαλά του. Όχι, το χασα. Α, εντάξει, πρόλαβα. Είναι ότι μετά από τόσο διάστημα που παίζει αυτό το παιχνίδι, είναι πολύ... Δεν σ' αφήνει να ησυχάσεις. Τι είναι αυτό? Όχι, τώρα πήδηξε ψηλά η μαλακία. Τόση ώρα που ήμουν εκεί μπροστά του. Μέδουσες δεν χρειάζομαστε το... Α, τέλος. Και το ακόμα μέχρι να το πάρεις να εξαφανιστεί κιόλας, ε. Δύο λάθος άλματα να κάνεις, το χάσες. Και έχασες και εδώ την ευκαιρία να πας εδώ τώρα. Mm-hmm. Ναι, δεν πάει πια. Bye. Πρώτα να πάω εκεί πάνω και μετά να κατέβω να πάρω το φαγητό. Η μουσική είναι καλή όμως. Ναι. Οχο. Λοιπόν, αυτή που ήταν τσεκούρια. Α, τέλεια. Το καλύτερο για αυτούς είναι το ξύ, που ευτυχώς είναι αυτό που έχουμε. Το ξύλαιο. Το αγιασμένο νερό. Το θέμα να τους φέρεις και εδώ να κάνουν κιόλας. Να τους. Ω, την έκανα τη μαλακία. Πάντως δεν μπορώ να πω είναι καταπληκτική εσύ. Και μετά που το πήγαν στο Super NES και βάλανε τα MIDI, τα γαμάτα. Τα περισσότερο MIDI, ναι. Δεν είχε πολύ λίγα όργανα. Τώρα γιατί με αναγκάζει να κάνω. Έτσι, γιατί ο Πούσης το πετάει και χαμηλά σε περίπτωση που έσκυβες. Και μπορεί να πετάξει και χαμηλό και ψηλό ταυτόχρονα. Διάλογα με μένα. Εντάξει, εδώ που νομίζω ότι είμαι ασφαλή, πρέπει να πετάξει το κάτω και να με θερήσει. Πόσες θέλει. Πω. Και τώρα μπορεί εδώ να πέσεις πάνω σε αυτό το σκελετό. Από το πόσο αργά κατεβαίνει τη σκάλα. Ουφ. Με πίστα 15. Yay. Καλά, βάλω να χάσουμε και να παίξουμε πίσω από την αρχή. Θέλω να... Τι να παίξω τώρα με... Πίσω στο επόμενο. Ένα χτύπημα δεν είναι αστείο. Δεν είναι αστείο πια. Ας το πάρουμε από την αρχή. Τι να πάρουμε από την αρχή.
Με το μαστιγιάκι το μικρό δεν έχω χτυπήσει τίποτα. Και τώρα κάνουν 4 χτυπήματα όλοι, εχθροί. Και τι πέταξε κι άλλα. Καλά, εντάξει. Τι που το ξεκίνησα από την αρχή, τι να μην το είχα ξεκινήσει ποτέ. Πόσες ζωές έχουμε αλήθεια. Δεν έχω ιδέα. Έτσι, γιατί γυρνάει μπούμεραγκ το τσεκούρι, αυτό είναι. Ναι, και έρχονται μέσα από τη μία, έρχεται το τσεκούρι από την άλλη που επιστρέφει. Και είσαι μέσα στην καλή χαρά. Not. Αχα, αχα. Μιλάμε η ενέργεια που σου δίνει σαν πίσω πλευρός είναι αυτός, αλλά... Εντάξει, όσο καθόμαστε εδώ, βγαίνουνε με τους από πίσω. Με το πας πέρα να τα σκαλιά, δεν ξαναβγαίνουν πια. Παίρνω το σπαθάκι. Mm. Ποια μέτωσα το έχει, θυμάσαι? Να το! Save! Ούτε 5 χτυπήματα δεν το έκανα. Θέλω να δοκιμάσω. Να δοκιμάσω. Θα να δω πως χρόνο. Έρχονται. Άρα και τα πούμε ράξουν να πετύχουν και τα δρεπάνια του. Και να μην χάσεις και όλα αυτά τα μαγικά να γίνουν ταυτόχρονα. Κάτι γίνεται, κάτι γίνεται. Χτύπα το, ναι! Είναι, τώρα τα νύπια. Ου, πώς έγινε αυτό! Και τώρα γιατί! Γιατί σε έγινε αυτά! Μην χάσω από αυτά μες στο τέλος! Ας το διάλο! Αυτό ξέρεις τι είναι, είναι το critical hit! Το κοίταζα στα speedruns και το λέγανε. Αν πετύχεις ακριβώς το frame που σε χτυπάει το boss, του κάνεις 6 damage για 2. Αλλά πρέπει να είναι ακριβώς το frame το μαστίγιο που χτυπάει και αυτό σε σένα. Αν είναι δυνατόν. Ήταν καθαρή τύχη. Οι speedrunners το κάνουν επίτηδες και... Τελευταίες 3 πίστες, θέλεις να ξεκινήσεις? Ναι. Καλή τύχη. Τι! Αν πάρεις το ένα, δεν εμφανίζεται για το τριπλό. Οκ. Τριπλά τσεκούρια. Αυτό ήταν κακό. Αυτό ήταν πολύ κακό. Ήταν άμπαλε, τελείως. Δεν έχω καρδούλε. Τώρα. Τώρα, γεια σας. Bye! Όχι, με χτυπήσεις εσύ. Ωραία. Εντάξει, τώρα έκανα να χτυπήσει αυτή τη line. Yeah! Ναι, ναι, τα καταφέραμε. Με τη μία. Αυτή η παλιά level designer πρέπει να κανόνισε μια πολύ ιδιαίτερη κόλαση. Εντάξει, και τώρα, εδώ δεν βγήκαν οι καμπούριδες. Προφανώς βγαίνουν άμα καθυστερήσεις έστω και λίγο. Ναι, για να σου πούνε ότι άργησες λίγο, ε. Ναι, για να σου πούνε να σε γαμίσουμε που στη παίχτη. Να, τώρα έχασα και αυτό. Μπράβο. Πάει το φαγητό. Χάσαμε το κοτόπουλο. Αχαχαχα! Θυμάσαι που σου είπα κάτι για Clock Tower. Ναι, σου είπα ότι αυτά είναι. Λοιπόν, αυτή η πίστα... Είναι ο Σατανάς. Γιατί! Γιατί μπορεί! Δεν ξέρω. Όχι, εννοώ γιατί έπεσα από τη σκάλα και έχασα. Εντάξει, αυτή η πίστα περνάω να σου πω ότι ήταν ο άλλος εφιάλτης. Βασικά, όπου παίζανε αυτά τα πουλιά οι προπονητές, ήταν οι εφιάλτες μου. Πότε φαίνεται λωνόν. Ω! Μάντεψε τι είναι εδώ. Μουσική. Ναι. Και τώρα ανεβαίνεις. Καταλαβαίνεις τι θα γίνει εδώ. Όλο και κάτι θα γίνει. Θέλεις να παίξεις εσύ? Τόσο καλά τα frames. Ναι, οι speedrunners είναι θεότρελοι, εδώ συζητώ. Με την καλή να το δω. Τους αγαπάμε. Οκ. Εντάξει, είναι και η ραντομιά της ραντομιάς. Ο ραντομιά. Ωραία. Ναι. Από ό,τι λέγανε, αυτό βγαίνει με ένα random number generator που υπάρχει μέσα στο... στο παιχνίδι που εκείνη την ώρα αποφασίζει που θα βγει. Αλλά φυσικά οι καλοί speedrunners θα ξέρουν απ' έξω.
περίεργο πάντως αυτός, το πώς εμφανίζεται αυτός ο Δράκουλα. Αυτό με τη μάσκα που έχει και το όλο. Δεν είναι μάσκα, είναι μια σκατόφατσα. Εγώ βλέπω ότι φοράει μάσκα. Είναι απόκριες γι' αυτό. Ναι. Δεν ξέρω πραγματικά. Ναι, τι κουλό είναι αυτό. Έχεις δίκιο, φοράει μάσκα, τώρα το είδα. Έλα, το βρήκαμε, το έχουμε. Και στο επόμενο frame χάνει, λέει. Θέλει όμως, είναι πουστιά, εντάξει, είναι πουστιά. Και εδώ, sorry δηλαδή και στις αδερφές, και στους ομοφυλόφιλους, αλλά μια έκφραση, να μην τρελαθούμε. Να το δείτε με τη μία, όλη τη μάχη. Δεν κάνουμε δουλειά έτσι. Πιες από εδώ. Α, μπράβο. Αυτό ήθελα, γιατί αλλιώς δεν μπορώ να πάρω αυτό. Κοίτα τώρα. Είναι ο Δράκουλας και εσύ είσαι ένας απλός άνθρωπος. Γιατί αυτό το ανακινητοποιεί βασικά. Save, sorry. Λάξει το άλμα στη μέση του τεριού. Ναι, από ό,τι φαίνεται. Α, εκείνο το, σε εκείνο το άλμα, δεν είναι ότι αλλάζει τέτοιο μόνο. Σου δίνει ένα μικρό χρόνο για να το μπορέσει να το... Α, τώρα με το διπλό τέτοιο είναι πιο εύκολο. Βλέπεις, γιατί το ανακινητοποιεί συνέχεια. Όντως. Τώρα μου δώσε το διπλό τελείωσε, θα μείνει εκεί για πάντα. Μέχρι να μην έχω... Οχ! Τελειώνουν οι καρδούλες! Πάνε οι καρδούλες! Θα πεθάνουμε! Σε πάντα έχουμε κάνει αρκετό damage. Τώρα... Για δοκίμασέ το. Νομίζω έκανε διαφορετικό θόρυβο. Ναι, χάνει πιο γρήγορα. Ναι, όντως! Είμαι ηλίθιος. Ας το διάολο, Δράκο! Εστέιελ! Το φως, να μπει το φως! Η αλήθεια είναι ότι άμα το χτυπήσεις λίγο έτσι, είναι λίγο πληγό στα χέρια. Ναι. Είναι σαν να το κάνεις λίγο slapping στα χέρια. Ενώ άμα το κάνεις στο κεφάλι, κάτι θα το κάνεις. Γυναίκα, σε βλέπω. Ναι, ξέρω. Είμαι εκνευριστική. Δες τώρα και το υπέροχο φινάλε. Και τώρα έχει τη μέρα, αλλά εσύ τον έχεις σκοτώσει τη νύχτα. Έδωσες πόσες χιλιάδες δραχμές. Έπαιξες 52 ώρες από τη ζωή σου, ας πούμε, για να δεις ότι είσαι αυτή την παπαρδέλα. Ένα κάστρο να καταραίει μέσα στον εαυτό του. Αυτό είναι το μεγάλο φινάλε. Και τέλος. Ούτε λόγια ούτε τίποτα! Η αλήθεια είναι ότι δεν σου λέει τίποτα. Δεν σου λέει ούτε ποιος είναι ποιος, ούτε τίποτα. Screenplay by Bram Stoker. Music by James Banana. Dracula. Ο Christopher B. Ο Μπέλο Λουγκ. Είναι όλοι αυτοί που παίζανε. Ηθοποιοί που παίζανε. Είναι. Ρόλους horror εκείνη την εποχή. Δεν είναι τα ονόματα. Τα έχουν παραλλάξει τα ονόματα. Ναι, πείτε για το copyright, αλλά θέλω να πω. Max Rex που έπαιζε το Νοσφεράτου. Αλλά... Καφέ Μπαρίντ... Τι στο μπούτσα! Ο Τζόνι Κάντλ είναι ο Ζόνι... Σάιμον Μπελμόντο! Είναι Ιταλός, Ιταλιάνο! The greatest role in the story! The hero! Thank you for playing! Εγώ τα έκανα όλα, ο ήρωας! Και τελείωσε! Πάλι από την αρχή, χωρίς κανένα λόγο. Ναι, Stage 19 λέει, ίσως να είναι κάποιο. Δεν το ξέρω, ίσως να είναι κάποιο second run που να είναι πιο δύσκολο. Παρ' όλα αυτά δεν θέλουμε να παίξουμε ακόμα πιο δύσκολο. Λοιπόν, αφού είναι το Castlevania για το NES, καλή θέση στο Netflix και τα λέμε. Bye. Bye.